Πρωτοτυπό όρο έθεσε το μισθωτήριο ενοικίασης αγροτεμαχίου ο Αντώνης Λιάπης, γνωστός φιλόζωος. Έθεσε ως όρο στον ενοικιαστή να έχει ένα δοχείο με νερό για τα αδέσποτα. Για την ενέργειά του αυτή και το συμβολισμό που έχει, μας μίλησε ο κύριος Λιάπης. Κοιτάξτε, συχνά όλοι μας γινόμαστε αποδέκτες παραπώνων, διότι πολλοί ιδιοκτήτες που νοικιάζουν ακίνητα θέτουν ως όρο να μην υπάρχουν κατοικίδια σε διαμερίσματα ή και σε άλλους χώρους, ακόμα και σε αυλές και σε χωράφια. Λοιπόν, σκέφτηκα να αναστρέψω έστω συμβολικά αυτή την εικόνα, αυτό το τοπίο, το οποίο μας παραπέμπει στη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου και στο μίσο στα ζώα. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα να κάνω το εξής. Ένα χωράφι που πρόκειται να νοικιάσω, έθεσα σε όρο, ο οποίος περιλήφθηκε στο συμβόλαιο, στο μισθωτήριο, ότι είναι υποχρεωμένος ο ενοικιαστής να έχει έξω από το χώρο αυτό μονίμως ένα δοχείο γεμάτο με νερό για τα δέσποτα σκυλιά και τις γάτες της περιοχής. Βέβαια, ο άνθρωπος στην αρχή δυσκολεύτηκε λίγο να κατανοήσει τον όρο. Χρειάστηκε λίγος χρόνος να του εξηγήσω ότι δεν πρόκειται περί αστεϊσμού και ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Το αποδέχθηκε με ευχαρίστηση και ακολούθησε ένας έτσι αρκετά μακρύς διάλογος. Κατενόησε και ο ίδιος το λόγο της εντός εισαγωγικών απέτησης αυτής, η οποία δεν είναι τόσο νομική όσο ηθική δέσμευση που θα πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι. Το δέχτηκε ασμένος λοιπόν και προχωρήσαμε στην ολοκλήρωση αυτής της οικονομικής πράξης με αυτό όμως το βαθύτατα ηθικό και φιλοζωικό χαρακτήρα. Και σκοπεύω βέβαια να το εφαρμόσω και σε κάποια ελάχιστα ακόμα κίνητα που έχω για να νοικιάσω. Για τα δικαιώματα των ζώων μίλησε εκτενέστερα ο κύριος Λιάπης, που αναφέρθηκε και στις ποινές για όσους βασανίζουν αδέσποτα ζώα, οι οποίες πλέον άλλαξαν. Κοιτάξτε να δείτε, τα ζώα έχουν δικαιώματα. Πλέον αυτό έχει περάσει και στο νομικό μας σύστημα και όπως όλοι γνωρίζουμε προσφάτως ο βασανισμός ζώων έχει πλέον γίνει κακούργημα. Αντιλαμβάνεστε, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτείας που μας πάει ένα βήμα μπροστά στην προστασία των δικαιωμάτων των ζώων, τα οποία άλλωστε δικαιώματα στο εξωτερικό έχουν πολύ νωρίτερα αναγνωριστεί στις πολιτισμένες χώρες. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν μπαίνουμε και εμείς στο κλαμπ των πολιτισμένων χωρών. Και να πω εδώ ότι ήδη από το 1978 στο Παρίσι έχει υπογραφεί η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων, όπου στα 14 άρθρα της συμπυκνώνεται όλη η φιλοσοφία και η αντιμετώπιση που πρέπει να έχουμε απέναντι στα ζώα. Δηλαδή, δεν πρέπει να ξεχνάει ο άνθρωπος ότι και ο ίδιος είναι μέρος του ζωικού βασιλείου, είμαστε θηλαστικά, όπως τόσα άλλα θηλαστικά, και ότι τα δικαιώματα έχουν και αυτά. Δικαίωμα στην ύπαρξη, στην ευτυχία, όπως έχει ο κάθε άνθρωπος. Και είναι πολύ λυπηρό λοιπόν να γινόμαστε μάρτυρες στην Ελλάδα βάναυσων περιστατικών, τα οποία μόνο πρωταγωνισμό θυμίζουν ή στην καλύτερη περίπτωση μεσαιωνική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Τι να πρωτοπεί κανείς, τα βλέπουμε από τα μέσα ενημερώσεως, αλλά και στην περιοχή μας συμβαίνουν περιστατικά βασανισμοί ζώων, τα οποία πολλές φορές δεν φτάνουν στην δημοσιότητα ή και στη δικαιοσύνη, σε αρμόδιες αρχές. Όμως με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε μία ραγδαία αύξηση της ευαισθησίας της τοπικής κοινωνίας απέναντι στα δικαιώματα των ζώων, των αδέσποτων σκυλιών, των γατιών και των άλλων ζώων, αλλά και της άγριας πανίδας. Και είναι λυπηρό αυτό που βλέπουμε στους δρόμους, στους επαρχιακούς δρόμους της περιοχής μας, τα δεκάδες σκοτωμένα ζώα, είτε είναι γάτες είτε σκυλιά, είτε είδη της άγριας πανίδας, όπως βίδρα που πριν λίγες ημέρες είδα δυστυχώς σκοτωμένη πάνω στην άσφαλτο, τσακάλι, μικρά λεπουδάκια κλπ. Αυτή η αποψήλωση του φυσικού περιβάλλοντος από τους φυσικούς του κατοίκους, που είναι τα άγρια ζώα, πιστεύουμε ότι δεν θα έχει επίπτωση σε εμάς. Όμως νομίζω ότι όπως όλα δείχνουν, η επίπτωση στην ζωή των ανθρώπων θα είναι μία αναστρέψιμη και θα το καταλάβουμε ίσως όταν είναι πολύ αργά. Ας προασπιστούμε λοιπόν τα δικαιώματα όλων των ζώων.